Σε παρακαλώ, Κατερίνα, ακύρωσε όλα τα ραντεβού που έχω για σήμερα. Όλα, κυρία Βερόνικα, είσαστε σίγουροι? Ναι, Κατερίνα, είμαι σίγουρη. Πιο σίγουρη δεν γίνεται. Σας συμβαίνει κάτι? Μήπως δεν αισθάνεστε καλά? Όχι, γλυκιά μου, Κατερίνα, είμαι πάρα πολύ καλά. Απλά πρέπει κι εγώ μια φορά να γυρίσω νωρίς λίγα έξω σπίτι μου. Έχω παραμελήσει πάρα πολύ τον άντρα μου τον τελευταίο καιρό. Ωραία, εσείς ξέρετε. Τον αγαπούσε τον Τιμ. Ήταν μαζί 7 χρόνια και ένιωθε πως τον τελευταίο καιρό τον είχε παραμελήσει αρκετά. Είχαν να κάνουν έρωτα περίπου 4 μήνες. Θεέ μου! Αν της το έλεγε αυτό κάποιος ασθενής της, εκείνη θα τον κοιτούσε παράξενα και θα σχημάτιζε άσχημη εικόνα. Μα τι κάνω! Προσπαθώ να λύσω τον αλλονόν τα προβλήματα και αφήνω τα δικά μου. Μα πόσο χαζή μπορεί να είμαι! Είπατε κάτι, κυρία Βερόνικα? Όχι, Κατερίνα. Απλά σκεφτόμουν δυνατά. Λοιπόν, ας φύγω. Λοιπόν, Κατερίνα, φεύγω. Από τώρα, κυρία Βερόνικα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα πάω μία βόλτα στην αγορά και μετά στο σπίτι. Εντάξει, κυρία Βερόνικα. Γεια σας. Γύρισα όλη την αγορά για να βρω ανοιχτό μαγαζί. Φέρει και ένα ποτήρι και φεύγω από εδώ. Μάλιστα. Να ξέρετε, κύριε Γιώργο, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν λύνονται τα προβλήματα. Φύγε, Δέσποινα, φύγε για το σπίτι σου. Για το σπίτι μου? Ναι, γιατί δεν έχω χρήματα ούτε εσένα να πληρώσω. Δεν πειράζει, κύριε Γιώργο, θα μείνω εδώ μήπως με χρειαστείτε κάτι. Είμαι καλά. Αν πας σπίτι σου θα νιώσω καλύτερα. Μα κύριε Γιώργο... Σε παρακαλώ. Καλά, πώς νομίζετε, κύριε Γιώργο. Αν χρειαστείτε κάτι, πάρτε με κοιτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
θέλετε. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για μια ασφάλεια για την ΔΕΗ. Για μια ασφάλεια ζωής. Ήθελα να μάθω τι προγράμματα έχετε, τι λήξη έχουν, τι διάρκεια έχουν και φυσικά τα κόστη και μετά στο τέλος της, του συμβολέου τι απολαβές θα έχουν. Θέλω από πολλές προτάσεις να σας κάνω, θα σας τις πω μία-μία. Ναι. Και αυτό εδώ συγχρόνως, δηλαδή και να είναι και οι 500.000 μετά θάνατο ή από, από ατύχημα ή και από ασθένεια ή μόνο από ατύχημα. Και από ασθένεια και από ατύχημα. Και από ασθένεια και από ατύχημα, ναι. Και πόσα χρόνια, δηλαδή πόσα χρόνια, πότε λύγει το δάνειό σας. Στη διάρκεια. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Όχι, εφόσον θέλουμε ασφάλιση ζωής δεν υπάρχει λύση. Εγώ θα λέω ένα μεγάλο ποσό, γύρω στις 500.000. 500.000. Σε περίπτωση θανάτου, έτσι. Σε περίπτωση θανάτου, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα. Ακριβώς. Σιγά, κυρά μου. Κάνει στην άκρη. Άμα δεν το σηκώνετε το ποτό, τι το πίνετε. Γιώργο. Πώς είσαι έτσι. Τι χάλια είναι αυτά. Άσε με. Θα πάω να ξαπλώσω. Δεν τρώγεσαι πια, σε βαρέθηκα, πίστεψέ με.